Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Κόου Νησίρου και σεβασμιότατε Μητροπολίτη κύριε κύριε Ιερεμία Αγκύρας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, κύριε Ταξίαρχε, κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, αγαπητοί πρόεδροι επιμελητηρίων και συλλόγων, φίλοι προσκεκλημένοι, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Εκ μέρους της Διοικούς σας Επιτροπής ΤΕΕΔΟ Δεκανήσου και της Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕΣΚΟ, σας καλωσορίζω σε μια ιδιαιτέρως σημαντική για μας εκδήλωση. Η απόψινή μας προσκεκλημένη είναι η κυρία Τόνια Μωροπούλου, η οποία είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολυτεχνείων, αντιπρίτανης Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ήταν επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας του έργου για το οποίο θα μας μιλήσει και που είναι η αποκατάσταση του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου. Θα παρακαλούσα να απευθύνει χαιρετισμό κατ' επιθυμία του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κόου Νησίρου. Θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο Μητροπολίτης Αγκύρας, κύριος Ιερεμίας. Είναι ιδιαίτερα τιμή που μου δίδεται αυτή τη στιγμή να απευθυνθώ σε εσάς, σε όλη την Ομίγυρη και σε όλους τους επισήμους, για αυτή την εξαιρετική βραδιά της παρουσιάσεως των έργων του κουβουκλίου του τάφου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Πολλοί από εμάς δεν έχουμε επισκεφτεί τον τόπον αυτό τον Άγιο. Εγώ μια φορά στη ζωή μου τον επισκέφτηκα με μια αποστολή την οποία είχαμε από την Γαλλία την εποχή εκείνη, πηγαίνοντας να μεσολαβήσουμε για την κατάσταση της Παλαιστίνης στα χρόνια εκείνα της συγκρούσεως μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Διασκήσαμε όλη την πλατεία εκείνη των συνόρων, τρία άτομα χωρίς καμία άλλη παρουσία. Τόση ήταν η ένταση των πραγμάτων. Ευχαριστώ που μου δίδετε αυτή η ευκαιρία να σας χαιρετήσω. Η εκδήλωση αυτή γίνεται σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕΔΟ Δεκανήσου, όσο και στη Μόνιμη Επιτροπή του ΤΕΕ στην ΚΟ. Είναι ένας επιστημονικός σύλλογος στο ΤΕΕ που πολλές φορές μας έχουν παρεξηγήσει, Τόνια, θεωρώντας ότι είμαστε πια οι άνθρωποι οι οποίοι μόνο το χρήμα βλέπουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Οφείλω να διαβεβαιώσω όλους ότι και ειδικά τους Αγίους Κόου Νησίρου και Αγκύρας, άλλωστε τρανό παράδειγμα είναι ο Θεοδόσης με τη βοήθεια που παρέχει στη Μητρόπολη για την αποκατάσταση των τριών εκκλησιών μας, των δύο εκκλησιών μας, ότι το ΤΕΕ και τα μέλη του πάντα συνεισφέρουν χωρίς αμοιβή και χωρίς να ζητήσουν τίποτα το κοινό καλό, την κοινή προσπάθεια όλων. Εύχομαι σεβασμιότατε και να κλείσω εδώ ότι με την παρουσίαση της αποκαταστάσεως του κουβουκλίου του Αγίου Παναγίου Τάφου θα προχωρήσει και η αποκατάσταση των εκκλησιών μας, που είναι μια αγωνία και ένα άγχος όλων μας πότε θα γίνει. Ο Θεοδόσης δίνει όλες τις δυνάμεις, αλλά και οι πολίτες. Ο Θεοδόσης ο κύριος Βαρκάς, μην μπερδευόμαστε εδώ. Είναι περίεργη και. Λοιπόν, ο κύριος Βαρκάς, ο άρχοντας του Πατριαρχείου, ο άρχοντας παΐστερας του Πατριαρχείου, είναι εδώ, όπως έχω πει επανειλημμένως, ότι και ο Δήμος της ΚΟ είναι εδώ να βοηθήσει είτε στην αποκατάσταση, είτε στις αγιογραφίες των εκκλησιών, όταν αυτές με το καλό ολοκληρωθούν. Συγχαρητήρια Γιώργο, συγχαρητήρια Αντώνη. Σεβασμιότατη κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαι σήμερα εδώ για να ενημερωθώ για την επισκευή του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου. Θα μας το παρουσιάσει η κυρία Μωροπούλου. Και να πω και για τις εκκλησίες μας, επειδή υπόθηκε. Πριν λίγες μέρες βγήκαν επιτέλους οι άδειες για την επισκευή των εκκλησιών
Είχα μια συνάντηση με τον Συμβασμιότατο. Έχουμε αναλάβει τώρα να βγάλουμε τα έντυπα δημοπράτησης και το έργο, τα έργα έχουν πάρει το δρόμο τους και σύντομα θα επισκευαστούν οι εκκλησίες. Να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης και την κυρία Μωροπούλου θα μας το παρουσιάσει και να ευχηθώ σε όλους καλή Ανάσταση. Ξέρω το έργο της, ξέρω την πορεία της στην Ακαδημαϊκή και παρίστα μια δεύτερη φορά στην παρουσίασή της. Η πρώτη παρουσίαση έχει γίνει στη Ρόδο. Κατά συνέπεια η παρουσία μου εδώ είναι τιμή και για την ίδια την κυρία Μωροπούλου, γιατί είναι δεύτερη φορά, και για την ΚΟ και για εσάς Σεβασμιότατη. Νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη προσπάθεια η οποία έκανε η ομάδα του Πολυτεχνείου επικεφαλής την κυρία Μωροπούλου και πιστεύω πάρα πολύ ότι προάγει, αν θέλετε, και την εικόνα της χώρας τα ευρήματα αυτής όλης της ιστορίας του Παναγίου Τάφου. Ευχαριστώ. Και περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς, τους δωδεκανήσιους μηχανικούς, όταν αυτή η προσφορά στην επιστήμη προέρχεται από μια συμπατριώτησά μας, την κυρία Μωροπούλου. Αλλά Σεβασμιότατε, ο Χριστός διαχρονικά ενώνει όλη την οικουμένη και κυρίως τους Έλληνες. Όμως, οτιδήποτε πετάει, κολυμπάει, κινείται πάνω ή κάτω από τη γη και δεν ανήκει στο Θεό, ανήκει στους μηχανικούς. Κυρία Μωροπούλου, σας παρακαλώ, ελάτε στο βήμα, η πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αντιπρίτανε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να ξεκινήσει την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου είναι, όπως βλέπετε, στο Ναό της Αναστάσεως, μαζί με το φρικτό Γολγοθά, τον τόπο του μαρτυρίου και της Σταύρωσης, στο μεγαλύτερο χριστιανικό μνημείο, όπου ο Μεγάλος Κωνσταντίνος συνέδεσε αυτούς τους τόπους σε ένα ναό και όπου το ιερό κουβούκλιο είναι το κυβόριο που προστατεύει και αναδεικνύει το προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο. Έχει δύο χώρους, τον ταφικό θάλαμο και το παρεκκλήσι του Αγγέλου και θα έλεγε κανείς ότι ξεκινώντας αυτή την παρουσίαση δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στις ιστορικές δοξασίες για τον τάφο του Χριστού, αυτές που αναφέρονται στον τάφο του Ιωσήφ από Αρημαθίας, όπου εκεί εναπόθεσε το σώμα του Χριστού μετά την αποκαθήλωση, που αποτελούσε ένα ταφικό μνημείο λαξευμένο στο βράχο σε μία συστάδα τάφων, σε ένα λατομείο, έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ τότε. Εξού και μέχρι το έργο που πραγματοποιήσαμε, η πεποίθηση των Εβραίων αρχαιολόγων ήταν ότι δεν πρόκειται για τον τάφο του Χριστού. Παρόλο που τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι γνωστό ότι μεταφέρθηκαν την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου πολύ πιο έξω από τα αρχαία λατομεία και τη συστάδα των τάφων που την εποχή της Σταύρωσης και της Ανάστασης ήταν έξω από αυτά. Ο Πανάγιος Τάφος όντως ενώνει όλη την ανθρωπότητα και είναι ένα ελληνικό επιστημονικό επίτευγμα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μωροπούλου, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο προσκλητήριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου για αυτό το κουραστικό διήμερο. Κάναμε την ίδια παρουσίαση στην Κάλυμνο με πολύ μεγάλη επιτυχία, σήμερα στην ΚΟ επίσης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη Κοουνισίρου και τον Μητροπολίτη μας κύριο Ναθαναήλ, το Δήμο της ΚΟ και τον Δήμαρχο κύριο Γιώργο Κυρίτση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι εδώ, όλους όσους συνετέλεσαν, όσους όλους βοήθησαν ώστε αυτή η εκδήλωση να έχει αυτή την επιτυχία, τα μέλη της μόνιμης επιτροπής μου στην ΚΟ και τον πρόεδρο κύριο Γιώργο Χρυσουλάκη. Γιώργο, πού είσαι? Πού είσαι? Και θα ήθελα λοιπόν, Γιώργο, να παραδώσεις την αναμνηστική πλακέτα στην κυρία Μωροπούλου από τη δικούσα επιτροπή και από τη μόνιμη επιτροπή της ΚΟ. Εκεί πέρα, εκεί μπροστά. Σήκωσε την κιόλας. Σπασμένετε. Εσύ μετά.
Και ο Σεβασμιότατος θέλει να δώσει έναν μυστικό στην κυρία Μωροπούλου. Δήμαρχε, εσύ έχεις το. Και τέλος, να σας ευχαριστήσουμε όλους που ζωντανέψατε σήμερα την εκδήλωσή σας, την εκδήλωσή μας, να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα, το φως της Ανάστασης να μας γεμίζει υγεία, ελπίδα, αισιοδοξία και δύναμη.